και στη συνέχεια. Και να έρθουμε τώρα εδώ πέρα σε ένα Σπύρο μου, που όπως είπαμε έχεις και άλλες εξελίξεις και άλλο ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση αυτή, μόνο που αφορά σε άλλο πρόσωπο αυτή τη φορά. Αφορά στην Ιωάννα Ζιμπερλίκου. Θα τη θυμόμαστε όλοι, είναι το κορίτσι του Τόμας Πρωτόπαπα. Το κορίτσι που στάθηκε δίπλα του όλες αυτές τις δύσκολες ώρες, μέχρι τον χαμό του αγαπημένου ηθοποιού. Και έχουμε κάνει έτσι ένα βίντεο με το πώς πέρασε το καλοκαίρι της Ιωάννα. Γιατί έχει μια σημασία να δούμε πώς διαχειρίστηκε η ίδια την απώλεια του αγαπημένου της Τόμας. Και έχουμε πληροφορίες, έχουμε μιλήσει με δικούς της ανθρώπους, με ανθρώπους από την οικογένειά της. Ωραία, πάμε να το δούμε. Το όνομά της στον περισσότερο κόσμο δεν λέει πολλά. Δεν είναι ηθοποιός, δεν είναι τραγουδίστρια, δεν είναι άνθρωπος τηλεόρασης, δεν συμμετείχε σε talent show. Είναι όμως ένα γλυκύτατο κορίτσι που βίωσε την προηγούμενη άνοιξη την απώλεια με τρόπο τραγικό, εξαιτίας του δυστυχήματος του αγαπημένου της φίλου, Τόμας Πρωτόπαπα. Τα social media, το ίντερνετ, η τηλεόραση, τα περιοδικά την έφεραν σε πρωτοπλάνο. Η Ιωάννα, ο Τόμας, το τελευταίο καλοκαίρι στα Κουφονίσια. Εκείνη μπορεί να αισθάνθηκε τους κραδασμούς της δημοσιότητας, αλλά δεν κλονίστηκε. Το καλοκαίρι που πέρασε παρακολουθούσα τη σελίδα της στο Facebook και τα άπειρα likes ενδιαφέροντος που δέχονταν μαζί με ευχές, συλληπιτήρια και φράσεις όπως «Κουράγιο Ιωάννα μου». Πάνω της ακούμπησαν αντίστοιχα δράματα που το Facebook έφερε κοντά της. Το δικό της ευχαριστώ ήταν λιτό, απλό. Η απόσταση τελικά από οτιδήποτε θύμιζε Τόμας ήταν το καλύτερο φάρμακο. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το κατάλαβα και μου το είπαν οι δικοί της. Έτυχε και μίλησα με κάποιον δικό της άνθρωπο. Το κορίτσι, όπως μου είπε, πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έφυγε από την Αθήνα και μετά τις εξετάσεις έμεινε για αρκετό καιρό στην Καλαμάτα. Αυτές τις μέρες επιστρέφει ξανά στην Αθήνα. Κοντά της ήταν κυρίως οι δύο αδερφές της. Ήταν και κάποιες φίλες. Κάποιες μέρες πήγε και έμεινε στον Αγιόκαμπο. Αν κατάλαβα καλά, έχει ένα εξοχικό εκεί η οικογένεια και η Ιωάννα φρόντισε το καλοκαίρι αυτό να βρει τη γαλήνη και την ηρεμία εκεί, έχοντας ως στήριγμα τους δικούς της, τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να την κάνουν να χαμογελάσει και να ξεχάσει. Να απομακρύνουν το βάρος από την ψυχή της και τη θλίψη από το όμορφο πρόσωπό της. Δύσκολο, γιατί η Ιωάννα δεν είχε διάθεση, δεν μιλούσε πολύ, σπάνια έσκαγε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της και κουβαλούσε τον πόνο της μέσα από μια μελαγχολία. Η Ιωάννα κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Είναι ένα κορίτσι που πρέπει να ξαναζήσει. Αν και μόνο εκείνη ξέρει πότε θα πατήσει το δικό της restart. Ίσως γιατί το delete δεν έχει γίνει ακόμα. Πιθανότατα να μην γίνει και ποτέ. Αυτά από την Ιωάννα. Πρέπει να σου πω ότι κάποια στιγμή επιχείρησα να έρθω και σε επαφή μαζί της. Να είναι καλά το Facebook, τα social media. Είχαμε μια μικρή επικοινωνία, ξέρεις, αυτό στα inbox να το πω έτσι. Δεν θα ήθελα να πω τι είπαμε. Σημασία έχει βέβαια ότι η κοπέλα δεν έχει ξεπεράσει ακόμα όλο αυτό που τη συνέβη, την απώλεια. Είναι νωρίς. Απομονώθηκε το καλοκαίρι. Ξέρεις κάτι, Σπύρο μου, νομίζω ότι μια απώλεια ποτέ δεν ξεπερνιέται. Απλά συνηθίζεις μέσα από τον χρόνο την απουσία ενός προσώπου. Αυτό. Είναι δηλαδή, κάνει τη δουλειά του χρόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά από εκεί και έπειτα ποτέ δεν ξεπερνιέται, νομίζω, ο χαμός ενός ανθρώπου. Ειδικά μου είναι και τόσο νέος και είχε να δώσει και τόσα πολλά όπως όλα τα νέα παιδιά που δυστυχώς φεύγουν νωρίς από τη ζωή. Και νομίζω έχει χτίσει και μια εικόνα έτσι, ξέρεις, για τον επόμενο καιρό μαζί με τον Τόμας. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πρέπει να σας αφήσουμε για πολύ λίγα λεπτά, γιατί θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.